Κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί βουλευτές, κύριε Αλέκα Παπαρίγα, κύριε Πρόεδρε της ΠΟΕΣΥ, κύριε Πρόεδρε της ΕΣΥΕΑ, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, αγαπητέ Θεοχάρη Καραντινέ, συντρόφοι σας και σύντροφοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, εύχομαι καλή και αγωνιστική χρονιά. Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή συνάντηση που τη θεωρώ συνέβρεση συνοδοιπόρων. Ευχαριστώ από καρδιάς τον εκλεκτό γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα, τον καλό σύντροφο Στέφανο Λουκά, τον αγαπημένο μου Νίκο Μπογιόπουλο, τον φίλο Χάρη Καραντινό και τους συντρόφους από τη σύγχρονη εποχή που συνεργαστήκαμε, όπως και τους συναδέλφους από το πόρταλ και τον Ριζοσπάστη που με αγκάλιασαν με μεγάλο σεβασμό. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους γιατρούς μου που παρευρίσκονται εδώ και με έχουν στηρίξει στα δύσκολα, στην περιπέτεια που πέρασα τη δύσκολη με την υγεία μου. Τους έχω πάντα μπροστά. Είναι η παιδική μου φίλη και εξαίρετη χειρουργός, διευθύντρια στον Άγιο Σάβα, Δήμητρα Μιτσάκα, και ο κορυφαίος γιατρός ακτινοδιαγνώστης Παναγιώτης Τούλας. Όλοι όσοι βρίσκεστε σε αυτή τη συνάντηση είστε για μένα σημαντικοί και ξεχωριστοί. Όταν ένας συγγραφέας αποφασίζει να περιγράψει το πορτρέτο ενός ανθρώπου, να ασχοληθεί με τη ζωή και τη δράση του, πρωταρχικό στοιχείο είναι ο σεβασμός στην αλήθεια. Με αφορμή τα 15 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καραντινού, μιας μορφής που κατέχει υψηλή θέση στις ανθρώπινες κορυφές, ήθελα να γράψω ένα βιβλίο όχι διδακτικό, αλλά αληθινό. Το πλεονέκτημα αυτού του βιβλίου είναι ότι όλοι έχουμε άμεση αντίληψη του Νίκου Καραντινού. Συνεργαστήκαμε, ζήσαμε κοντά του και επομένως όλα είναι αδιάβλητα. Ζήτησα να συμπεριλάβω στο βιβλίο απόψεις συντρόφων και φίλων του Νίκου Καραντινού. Πραγματικά όλες είναι εξαιρετικές, γραμμένες με αγάπη και ευγνωμοσύνη για τον εμψυχωτή, τον ευγενικό και σεμνό, τον σεμνό Νίκο Καραντινό. Όμως μέσα σε λίγη ώρα, μόνο με γενικό τρόπο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την προσφορά του. Ήταν υπόδειγμα του προοδευτικού κινήματος. Δεν μπορούσε να συμφιλειωθεί με την αδικία, την ανομία, την προδοσία. Όταν γνωρίζεις τέτοιους ανθρώπους, δεν βλέπεις πια με τον ίδιο τρόπο τους άλλους. Καθαρίζει η όρασή σου. Θυμάμαι αρκετά περιστατικά, αναφέρω μερικά στο βιβλίο. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι του χρωστάω την εγγραφή μου στην ΕΣΥΕΑ, την εποχή που ήμασταν υποδιωγμό οι αριστεροί σε όλη την κοινωνία. Τι παράξενο, αλήθεια. Ήταν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας και με νόμιμο τρόπο εξήγησε ότι είναι άδικο να μην εγγραφώ λόγω της ιδεολογίας μου. Μέσα από αυτούς τους ανθρώπους της παλιάς γενιάς αλλά και της νεότερης που γνώρισα, θεωρώ ότι οι κομμουνιστές είναι απόγονοι ηρώων. Αποκαλύπτω την ομορφιά και ανακαλύπτω την ομορφιά όσο τους γνωρίζω, την πίστη στα ιδανικά, στον πολιτισμό. Όσοι βλέπετε από μακριά αλλά με συμπάθεια αυτό το χώρο, σας καλούμε να τον ανακαλύψετε κι εσείς. Σε μια εποχή που προσπαθεί να κυλιδώσει κάθε ηθικό και τίμιο, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία να τιμάμε αυτά τα πρόσωπα που αντιστάθηκαν και άντεξαν. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη. Σκέφτηκα να δωρήσω στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στη μνήμη του Νίκου Καραντινού, ένα οικογενειακό κοιμήλιο 80 ετών μεγάλης συναισθηματικής αξίας. Είναι μία κοσμηματοθήκη που την έφτιαξε ο παππούς μου Λυριακίδης Πέτρος στις εξορίες και στις φυλακές. Είναι η φωτογραφία μέσα με τη δουλειά. Εδώ την έφτιαξε με πολύ αγώνα και πολύ, ορίστε, εδώ είναι επάνω είναι γραμμένο το όνομα με σπίρτα φτιαγμένο, από σπίρτα. Είναι φτιαγμένο το όνομα της μητέρας μου, που είναι και αυτή μέλος στο ΚΚΕ και αγωνίστρια στην ΕΠΟΝ, και έχει πάρα πολύ τέχνη, δεν ξέρω, θέλω να είναι στις προθήκες. Και τι σύμπτωση είμαστε, καθόμαστε τώρα στις προθήκες ανάμεσα, κάπου εδώ.
είναι στολισμένες από αυτά τα έργα των φυλακισμένων, αγωνιστές που μέσα από τα μπουντρούμια των φυλακών, τους ξυλοδαρμούς, τα βασανιστήρια, με υπομονή και μεράκι μετέτρεπαν τα αντικείμενα του βασανισμού τους σε τέχνη. Τα ξύλα δηλαδή που τους έδερναν εκεί τα φτιάχναν κοσμήματα, ίσως κομψοτεχνήματα. Ίσως ήταν και αυτό μια διαμαρτυρία η αντίστασή τους. Αυτή η κοσμηματοθήκη, η μνήμη και αυτή του Νίκου Καραντινού, είναι φτιαγμένη από σπίρτα, πάνω είναι χαρωγμένο το όνομα που σας είπα της μητέρας μου. Μέσα από τις μνήμες αυτού του κουτιού ξεπροβάλλει ένας ξεχωριστός κόσμος που δεν μπόρεσαν να εξοντώσουν. Άφησαν τα χνάρια τους για να τα θαυμάζουν και να τα ακολουθούν οι επόμενες γενιές. Για να μάθουν ότι αυτά τα κοιμήλια είναι οι ρίζες μας, γεννούν την ιστορία. Ότι οι κομμουνιστές δεν λυγίζουν ποτέ. Κάποτε ρώτησα τον Νίκο Καραντινό, μπορεί να αλλάξει άραγε η μοίρα μας? Μου απάντησε, θέλει πολλή δουλειά, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Τον θεωρώ ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης που κοσμεί τις προθήκες της δημοσιογραφίας. Για να κλείσουμε ποιητικά, θυμάμαι σε ένα ταξίδι μας που πηγαίναμε στη Σαμοθράκη, γινόταν ένα συνέδριο. Γίνεται κάθε χρόνο, δεν γίνεται αυτό? Κάπου εκεί πάνω στο κατάστρωμα μιλούσαμε για ποιήση και για ποιητές και του είπα ένα στίχο που του άρεσε αλλά δεν θυμόταν τον ποιητή. Μην πεις πως θα λησμονηθώ κι άθελα θα με φέρεις στη μνήμη σου σαν οι καημοί κι οι πόθοι σε φλογίζουν. Στη θλίψη μας και στη χαρά συχνά οι νεκροί γυρίζουν και οι ζωντανοί πεθαίνουνε χωρίς να το γνωρίζουν. Είναι του Σιγούρου Μαρίνου. Αυτά ήθελα να πω εγώ και να να προσθέσω και κάτι, ότι μια και βρίσκεται εδώ η πρόεδρός μας της ΕΣΥΕ, θα μας ανακοινώσει στις 23 του μηνός τι θα γίνει, 23 που θα γίνει η παρουσίαση, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στην ΕΣΥΕ. Θέλεις να... Συντρόφισσες και σύντροφοι. Κάτι θα σας ανακοινώσει ο γραμματέας. Ο σύντροφος. Κάτι αποκλειστικό. Άσχετε με τώρα με το θέμα. Αλλά επειδή μπήκαμε ήδη στο 2024 και το 2024 είναι μια χρονιά με πάρα πολλές επαιτίους και μάλιστα στρογγυλές και σημαντικές. Μια από αυτές είναι τα 140 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Βάρναλη, που αναφέρθηκε και εδώ σήμερα, γνωστός κομμουνιστής ποιητής, αγαπημένος όλων, έχει διαπαιδαγωγήσει γενιές, στο ριζοσπάστη, μέλος της ΕΣΥΕΑ βεβαίως, στο ριζοσπάστη ήταν και πρόσφερε. Είναι επίσης τα 50 χρόνια από το θάνατό του, είναι και τα 65 χρόνια από το βραβείο Λένιν. Είχε γεννηθεί στις 14 Φλεβάρι του 1884, πέθανε στις 16 Δεκέμβρη του 1974, είναι 140 και 50 χρόνια και είναι πολύ σημαντική επέτειος. Φυσικά το κόμμα μας έχει κάνει εκδηλώσεις για τον Κώστα Βάρναλη, έχει κάνει ειδικό επιστημονικό συμπόσιο και κάνει και έχει εκδώσει, όμως φέτος δεν ξέρω η πολιτεία τι θα κάνει, ούτε είμαι αρμόδιος να πω. Θα πρέπει φυσικά να τον τιμήσει. Όμως το ΚΚΕ ανακοινώνουμε και σήμερα από εδώ ότι θα κάνουμε μια μεγάλη, πολλές εκδηλώσεις, αλλά και μια ειδική μεγάλη εκδήλωση στη μνήμη του Κώστα Βάρναλη. Ευχαριστώ.